διαβάσω το πρόγραμμα που έχετε όλοι στα χέρια σας. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω πολλά. Είναι τόσο ωραίο το πρόγραμμα, έχει τόσες πτυχές, τόσες κατευθύνσεις, τόσο ενδιαφέρουσες συνεργασίες με παλιότερη γενιά, με νεότερη γενιά, με έμφαση στους νεότερους, πολύ δημιουργικούς καλλιτέχνες που σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον μικρό ευλογημένο τόπο ανθίζουν. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που στηρίζει με τόση γενναιοδορία και τόσο διαφορετικές προσπάθειες. Αλλά δεν είναι μόνο το καλλιτεχνικό έργο, είναι και το εκπαιδευτικό έργο που παίρνει μια πολύ μεγάλη θέση στο πρόγραμμα του φεστιβάλ και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και με ένα διεθνές προφίλ που ακόμα περισσότερο σε αυτή τη στιγμή που ζει η πατρίδα μας αποκτά πολύ μεγάλη σημασία. Παρόλη την κρίση, συμβαίνουν πράγματα σημαντικά που συμπεριλαμβάνουν τη διεθνή κοινότητα. Ακόμα δράσεις με κοινωνικό χαρακτήρα, δράσεις σε όλη την πόλη. Ζούμε σε μια πόλη που δυστυχώς έχουμε και μόνοι μας πολλές φορές απαξιώσει γωνιές που είναι πολύ σημαντικές. Μέρη που έχουν μνήμες, αναδύονται αρώματα, συνδέονται με μεγάλες προσωπικότητες που τα έχουν περπατήσει, που τα έχουν κατοικήσει. Είναι πολύ σημαντικό η ανοιχτή πόλη, όλες αυτές οι δράσεις που θα γίνουν στην Αθήνα και στο Πειραιά, να ξαναθυμηθούμε αυτές τις γωνιές, να νιώσουμε ότι ζούμε σε μια πόλη που αξίζει, που έχει σημασία, που μπορούμε να είμαστε ευτυχείς που την κατοικούμε. Αυτά ήθελα να πω και εύχομαι καλή επιτυχία στο πρόγραμμα που είμαι σίγουρη ότι θα το έχει. Σας ευχαριστώ. Πριν από ένα ακριβώς χρόνο, στις 4 Απριλίου 2016, ανέλαβα συνειδητά το ρόλο του διαχειριστή κρίσης, ώστε να μην ματαιωθεί η πολύτιμη αυτή διοργάνωση που αποτελεί τη σημαντικότερη στιγμή συνάντησης και δημιουργίας γύρω από τις παραστατικές τέχνες στη χώρα μας. Με 5 μόνο εβδομάδες προετοιμασίας, δώσαμε μια πρώτη γεύση της κατεύθυνσης που μας ενδιαφέρει. Ένα πρώτο στίγμα νεανικό, εναλλακτικό και πολιτικό ταυτόχρονα. Ήταν μια χρήσιμη εμπειρία. Μάθαμε αρκετά πράγματα, σκεφτήκαμε πολλά για αυτή την πόλη, τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, ιδιαίτερα στις δύσκολες μέρες που ζούμε όλοι μας. Στο διάστημα που πέρασε από το περσινό καλοκαίρι, όχι χωρίς προβλήματα, εργαστήκαμε πολύ, έχοντας από τον Νοέμβριο στο πλευρό μας το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φεστιβάλ, μια ομάδα προσώπων με γνώση του αντικειμένου που όλοι προσπαθούν μαζί μας με τις ιδέες και τις λύσεις που προτείνουν για το καλό του φεστιβάλ. Για να φέρω ένα μόνο παράδειγμα, έχουμε επιτέλους ύστερα από 18 χρόνια οργανόγραμμα και εσωτερικό κανονισμό που φτιάχτηκε σε διάστημα λιγότερο από 3 μήνες. Έχοντας λοιπόν ξεπεράσει, όπως εύχομαι, τις δυσκολίες, δουλεύουμε όλοι μαζί για να διασφαλίσουμε δυναμικά τη συνέχεια του θεσμού. Και ανοίγοντας μια νέα σελίδα, σας προσκαλούμε στην πραγματική πρεμιέρα μας. Φέτος είναι μια χρονιά εγγενείων. Εγγενιάζουμε νέους θεσμούς, νέους χώρους, συνεργασίες και ανοίγματα εντός του φεστιβάλ, που ελπίζω να βολιάσουν την ελληνική καλλιτεχνική πραγματικότητα και να εδραιωθούν προκειμένου να δώσουν τους καρπούς τους στο μέλλον. Πρώτον, εγκαινιάζουμε το Λίβιο Επιδάγμα, ένα πολύτιμο για όλους μας διεθνές θερινό σχολείο για το αρχαίο δράμα, το οποίο θα απευθύνεται σε σπουδαστές και σπουδάστρια δραματικών σχολών και νέους τοπιούς από όλο τον κόσμο. Από την πρώτη μέρα που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως καλλιτεχνικός διευθυντής, έθεσα ως πρωταρχικό στόχο τη σύνδεση της καλλιτεχνικής διαδικασίας με την εκπαίδευση και τον διάλογο στον χώρο των παραστατικών τεχνών. Και αυτό ακριβώς το στόχο υπηρετεί η ίδρυση του Λυκείου Επιδάγματος. Όχι μόνο γιατί έρχεται να καλύψει ένα κενό
το κενό ενός διεθνούς κέντρου έρευνας πάνω στο αρχαίο δράμα, στον τόπο που γεννήθηκε, ούτε μόνο γιατί η διεθνής αυτή συνάντηση μπορεί να οδηγήσει σε μια αναγκαία σήμερα ανανέωση της ματιάς πάνω στην αρχαία τραγωδία και κωμωδία, αλλά και επειδή μπορεί να οικοδομήσει μια νέα συνάντηση της παράδοσης με το σήμερα, του αρχαίου με το σύγχρονο πολιτισμό. Το Λύκειο επικεντρώνεται στην έρευνα της παράστασης του αρχαίου δράματος σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο. Οι διαφορετικές αισθητικές τάσεις, καλλιτεχνικές σχολές, μέθοδες και ερμηνευτικές προσεγγίσεις, από τις πιο παραδοσιακές έως τις πιο πειραματικές, θα αναπτύσσονται μέσα από κύκλους μαθημάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις και άλλες δράσεις που θα πραγματοποιούνται σε διάφορες τοποθεσίες της γύρω περιοχής, ειδικά επιλεγμένες για τους σκοπούς αυτού του θερινού σχολείου. Νομίζω πως εδώ είναι το σημείο που πρέπει να ευχαριστήσω την έφορο αρχαιοτήτων Αργολίδας, την κυρία Άλκης την Παπαδημητρίου, που γενναιόδωρα μας διευκολύνει στη χρήση αρχαιολογικών χώρων και όχι μόνο. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω τον κύριο Λαμπερνουδάκη γιατί είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ας με το συγχωρήσει. Σκοπός του Λυκείου είναι η ανάπτυξη της θεατρικής παιδείας μέσα από την υποκριτική, την κίνηση, το χορό, το τραγούδι, τη μουσικότητα και άλλα δομικά στοιχεία για την εξοικείωση του ηθοποιού με το αρχαίο δράμα. Και όλα αυτά μέσα από 170 ώρες διδασκαλίας, 8 διαφορετικούς κύκλους σεμιναρίων και πάνω από 100 σπουδαστές και σπουδάστριες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί αυτή την πρώτη χρονιά λειτουργίας του Λυκείου στις ρίζες του αρχαίου θεάτρου, σε αρχιετυπικές δομές, κοινές σε παλιούς πολιτισμούς, όπως ο ελληνικός, ο ινδικός, ο κινέζικος, και στον τρόπο με τον οποίο οι δομές αυτές εκφράζονται δημιουργικά στη σύγχρονη σκηνή. Ανάμεσα στους καθηγητές είναι ο διεθνούς φήμης σκηνοθέτης Άντολφ Σαπίρο, ο γνωστός σκηνοθέτης Φίλιπ Ζαρίλη, δάσκαλος μιας μοναδικής μεθόδου για ηθοποιούς που συνδυάζει γιόγκα και πολεμικές τέχνες, ο Σιμών Απκαριάν μαζί με την Κατρίν Σοπ Απκαριάν, από τους βασικούς συντελεστές του θεάτρου Ήλιου της Αριάν Μουσκίν, ο χορευτής και χορογράφος Κοέν Ογκουστίνεν, στενό συνεργάτη των παλέτων Σέντε Λαμπέ, ο δραματουργός χορού Γκί Κούλς, ο ηθοποιός και δάσκαλος Ενρίκο Μποναβέρα, από τους βασικούς συνεργάτες του Πίκολο Θεάτρο του Μιλάνου. Η Λίντα Καπετανία και ο Γιώσεφ Φρούτσεκ, η ηθοποιός και σκηνοθέτης Μάρθα Φριτζίλα, ο σκηνοθέτης Σίμος Κακάλας, η ηθοποιός και δασκάλα φωνητικής Ερμιό Κυριαζή, ο σκηνοθέτης και πρωτοχορευτής στο Λύκειο Ελληνίδων Κωνσταντίνος Ντέλλας, η λαογράφος εθνολόγος Μιράντα Ταζοπούλου, η θεατρολόγος Ελένη Παρμοπούλου και άλλοι σημαντικοί δάσκαλοι που ξεπερνάνε τους 25 καθηγητές. Το Λύκειο Μηδαύρο υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλλοτεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αυτό που συνδέει τις παραστάσεις του θεάτρου της Επιδαύρου και της Μικρής Επιδαύρου με τα μαθήματα του Λυκείου είναι ότι θα έχουν κάθε χρόνο μια κοινή θεματική. Φέτος, με το μεταναστευτικό πρόβλημα να δοκιμάζει την ταυτότητα της δυτικής κοινωνίας, η θεματική των επιδαυρίων και του Λυκείου είναι η έλευση του ξένου, όπως αποτυπώνεται σε κείμενα της αρχαιότητας, αλλά και όπως καθρεφτίζεται στο διάλογο ανάμεσα στο αρχαίο δράμα και το ιστορικό παρόν. Η ανησυχία εξάλλου για το μεταναστευτικό και την προσφυγική κρίση διαποτίζει με ποικίλους τρόπους το συνολικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, καθώς προσφέρει ιδανική αφετηρία για να ξαναθέσουμε την έννοια των συνόρων και των ορίων, τόσο γεωγραφικών, πολιτισμικών, έμφυλων και φιλετικών, όσο και αισθητικών, ηθικών και ιδεολογικών. Εδώ θα ήθελα να προαναγγείλω τη θεματική της επόμενης χρονιάς για την Επίδαυρο και το Λύκειο. Πολιτεία και πολίτες στο αρχαίο δράμα. Μέσα στο κλίμα που ζούμε, αναδύεται επιτακτική ανάγκη για συνεργασίες, κοινές δράσεις, συμπαραγωγές. Αυτό αφορά όχι μόνο την Επίδαυρο, αλλά ολόκληρο το φεστιβάλ και σημειωτέων αποτελεί συνηθισμένη πρακτική σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου θα παρουσιαστούν συνολικά 7 παραστάσεις, 2 εκ των οποίων είναι συμπαραγωγές, με τα Διπεθέ Λάρισσας και Ιωαννίνων. Στη Μικρή Επίδαυρο θα πρημοδοτήσουμε ένα πιο εναλλακτικό βλέμμα πάνω στο αρχαίο δράμα,
με 4 παραστάσεις, μεταξύ των οποίων και μία παραγωγή του Φεστιβάλ Αβινιόν σε σκηνοθεσία Ολιβιέ Πι. Το πρόγραμμα των επιδαυρίων θα κλείσει με μια μεγάλη γιορτή στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, με τραγούδια και χορούς από όλη την Πελοπόννησο, με τίτλο «Εδώ είναι αλλόν για χορό». Θέλουμε η καλλιτεχνική δημιουργία και η συνάντηση νέων ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτισμούς με αφορμή το αρχαίο δράμα να ζωντανέψει ολόκληρη την περιοχή της Αργολίδας και ζητούμενο για μας είναι να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στο συνολικό μας εγχείρημα. Γι' αυτό και υλοποιούμε ήδη από τώρα, σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπηλιαίων και το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πυρογονήσου, μια σειρά δράσεις για παιδιά, νέους και ενηλίκους, που στοχεύουν στην εξοικείωσή τους με το περιεχόμενο και τη μορφή των παραστάσεων του φετινού προγράμματος. Το άνοιγμα στην πόλη, ο δεύτερος σημαντικός θεσμός εντός του φεστιβάλ, που εγκαιριάζουμε φέτος, με δράσεις σε μη θεατρικούς χώρους, δραματουργίες site-specific, ποιητικές και μουσικές παραστάσεις, αλλά και ακτιβιστικές παρεμβάσεις σε ευαίσθητες περιοχές της πόλης, είναι για μας μια σημαντική απάντηση στην εσωστρέφεια που τείνει να κατακλείσει τη δημόσια σφαίρα. Μια απάντηση στο φόβο απέναντι στο διαφορετικό, στη μονολυθικότητα, στις ρατσιστικές συμπεριφορές. Με το άνοιγμα στην πόλη, που υλοποιείται με την υποστήριξη του δικτύου πολιτισμού Athens Culture Net και του Δήμου Αθηναίων, απλώνεται στο Πειραιά και τις εργατικές γειτονιές του σε σύμπραξη με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και φτάνει ως την Ελευσίνα σε συνεργασία με την Ελευσίνα 2011, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Το φεστιβάλ γίνεται αυτό που μπορεί και πρέπει πραγματικά να είναι ένα φεστιβάλ για την πόλη του. Ένας πυλώνας πρωτότυπης δημιουργίας που ενεργοποιεί καλλιτεχνικά τους ίδιους τους κατοίκους, μια καλλιτεχνική πλατφόρμα αμφισβήτησης και ανατροπής προκατασκευασμένων αντιλήψεων και ταυτόχρονα μια γιορτή. Δίνουμε έμφαση στη διαφορετικότητα, δίνουμε έμφαση στη νεανική δημιουργία. Θέλουμε να βολιάσουμε το φετινό πρόγραμμα με την πληθωρική ενέργεια του νεανικού κοινού και όσο πιστεύουμε στη μοναδικότητα του καλλιτέχνη και στο φίλτρο της καλλιτεχνικής επιμέλειας, άλλο τόσο πιστεύουμε στη συλλογικότητα και στην αυτοδιαχείριση. Αυτός είναι ο λόγος που εγκαινιάζουμε από φέτος μια προφεστιβαλική περίοδο στην Πειραιώς 260, εδώ δηλαδή, από τις 22 έως τις 28 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα φιλοξενήσουμε 2 αυτοδιαχειριζόμενες πλατφόρμες. Το δημοφιλές Bob Festival, που προσφέρει βήμα πειραματισμού σε νεοσύστατες θεατρικές ομάδες, προσελκύοντας πλήθος, πλήθη νεανικού κοινού, και την queer πλατφόρμα Sound Act, που περιλαμβάνει ένα σύνολο από performance σχετικά με την έμφυλη, φιλετική και σωματική ταυτότητα. Το προφεστιβάλ θα κλείσει στις 28 Μαΐου με ένα μεγάλο πάρτι που θα είναι και η γιορτή έναρξης για το επίσημο φεστιβάλ. Και είσαστε όλοι καλεσμένοι. Η DJ θα είναι από το ραδιόφωνο του Best. Ο προβληματισμός όμως, γύρω από την έννοια της εντερότητας και του διαφορετικού, εγγράφεται δυναμικά και στο κύριο πρόγραμμά μας, τόσο όσον αφορά το θέατρο, όσο και τις παραστάσεις χορού που θα παρακολουθήσουμε στην Πειραιώς 260. Το ερώτημα εδώ διευρύνεται. Δεν μπορεί να είναι μόνο πώς η πόλη αντιμετωπίζει τον ξένο, τον άλλο, το διαφορετικό, αλλά και πώς το άλλο υπάρχει ως απειλή στην πόλη και στο εσωτερικό του καθενός. Η ιστορική, όσο και η υπαρξιακή οπτική είναι εξίσου παρούσες με βασικό πάντα γνώμονα το καλλιτεχνικό και αισθητικό ενδιαφέρον κάθε πρότασης. Προτεραιότητα για μας είναι πάντα η υποστήριξη της εγχώριας δημιουργίας, ειδικά στις μέρες μας, αλλά και η σύσταση στο ελληνικό κοινό δυνατών έργων και ονομάτων της σύγχρονης διεθνούς σκηνής. Το ξένο ρεπερτόριο φέτος θα περιλάβει λόγου χάρη ένα αφιέρωμα στη Folkbühne με τη μετάκληση 3 σημαντικών παραστάσεων και άλλες εκδηλώσεις. Αφορμή για το αφιέρωμα είναι η λήξη της θητείας του Frank Castorf, που είναι καλλιτεχνικό διευθυντής του ιστορικού αυτού θεάτρου τα τελευταία 25 χρόνια.
Η Volksbee είναι, θα καταλάβει για 10 μέρες την περιόδια 260, προσκαλώντας μας σε μια θεατρική γιορτή που θα περιλαμβάνει παραστάσεις, παράξενες ταινίες, αναπάντηχες μουσικές, χορό, αλλά και συναρπαστικές συζητήσεις. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η λογική των συμπαραγωγών, με εγχώριους και διεθνείς φορείς, ως το ισχυρότερο όχημα κινητικότητας της σύγχρονης δημιουργίας. Το φεστιβάλ συμμετέχει σε διεθνείς συμπαραγωγές καλλιτεχνών, όπως ο Ρωμαίο Καστελούτσι, ο Χόφε Σέχτερ, η Μαρλίν Μοντέιρο Φρέιτας, αλλά και ο Ευρυπίδης Λασκαρίδης, η Κατερίνα Ανδρέου, η Μπλίτς και άλλοι. Ακολουθούμε ταυτόχρονα μια πολιτική συνεργασιών σε ευρύτατο εθνικό φάσμα με θέατρα, φορείς και κάθε είδους συλλογικότητες. Ιδιαίτερη σημασία για μας έχει και η συνεργασία με το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με το οποίο υλοποιούμε για πρώτη φορά συναυλίες στον κήπο της Πειραιώς με απευθείας ραδιοφωνική μετάδοση και μια φιλόδοξη ραδιοφωνική παράσταση, παρουσία κοινού, ενός νέου ελληνικού έργου. Με τη μετεγκατάσταση της λυρικής σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Γιάρχος, το Φεστιβάλ Αθηνών μπαίνει για 2 μήνες, Ιούνιο και Ιούλιο, στο θέατρο Ολύμπια της Οδού Ακαδημίας, μεταφέροντας εκεί σειρά μουσικών εκδηλώσεων και θεατρικών παραστάσεων, και είμαι σίγουρος ότι στη συνέχεια θα αξιοποιηθεί το ιστορικό αυτό κτίριο με τον καλύτερο τρόπο. Οι γέφυρες είναι για μας έννοια κομβικής σημασίας. Χτίζουμε γέφυρες με την περιφέρεια ώστε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διάρκεια στις παραστάσεις μας και αντίστροφα είμαστε ανοιχτοί να εντάξουμε στο πρόγραμμα του φεστιβάλ αξιόλογες πρωτοβουλίες της περιφέρειας. Συμμετέχουμε στο πιλωτικό δίκτυο ελληνικών φεστιβάλ που οργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Χτίζουμε γέφυρες όμως και με το εξωτερικό, απαντώντας ένα πάγιο αίτημα των καλλιτεχνών στη χώρα μας. Την προώθηση των ελληνικών παραστάσεων στη διεθνή σκηνή. Η εξωστρέφεια, ως συστηματική και οργανωμένη στάση του φεστιβάλ, εκφράζεται μέσα από συντονισμένες ενέργειες που έχουν ήδη ξεκινήσει. Σε αυτό το πλαίσιο θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Χορού DNA, εταίρος του οποίου είναι το φεστιβάλ μας. Επιπλέον βρίσκεται σε εξέλιξη με την υποστήριξη πάλι του Υπουργείου Πολιτισμού η πρόσκληση διευθυντών φεστιβάλ και υπευθύνων καλλιτεχνικού προγραμματισμού να επισκεφτούν το φεστιβάλ και να παρακολουθήσουν παραστάσεις Ελλήνων δημιουργών θεάτρου και χορού. Αυτό το έχουμε προγραμματίσει για το τέλος Ιουνίου. Υπάρχει μια πιθανότητα να πάρει και άλλη ημερομηνία, γιατί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα ενισχύουμε το στίγμα του κάθε χώρου. Η Πειραιώς 260, όπως πάντα, ανήκει κατά κύριο λόγο στη σύγχρονη θεατρική και χορευτική δημιουργία. Το Ηρώδιο θα έχει κυρίως μουσική ταυτότητα, καθώς θα φιλοξενεί παραστάσεις λυρικού θεάτρου, ορχήστρες και συναυλίες, κλασικής και σύγχρονης μουσικής, αλλά και βυζαντινής, παραδοσιακής και έντεχνης ελληνικής μουσικής. Στο Ηρώδιο θα επαναληφθεί φέτος, επίσης τιμώντας τη μνήμη του Σπύρου Βαγγελάτου, η τελευταία του παράσταση, ο Αμίντας του Γεωργίου Μόρμπορη. Τέλος, στην προσπάθεια να κάνουμε πιο ουσιαστική τη σχέση του καλλιτεχνικού κόσμου αλλά και του κοινού με τα έργα του προγράμματος, δίνουμε έμφαση στις εκπαιδευτικές δράσεις, εργαστήρια, συζητήσεις, ημερίδες κλπ. Συνεχίζοντας την πολιτική μας που εφαρμόστηκε το καλοκαίρι του 2016. Δεν θα σας κουράσω άλλο διαβάζοντας και τις 100, 120 και πλέον εκδηλώσεις του φεστιβάλ. Θα τα βρείτε στο press kit που έχετε στα χέρια σας και στο στικάκι που το συνοδεύει με τα κείμενα στα ελληνικά και στα αγγλικά. Και προσέχετε σας παρακαλώ, στην πρώτη σελίδα το μότο που μας εκφράζει απόλυτα για το φετινό φεστιβάλ. Επίσης, για να μην σας κουράσω, στο press kit θα βρείτε όλους τους φορείς που μας στήριξαν και τους ευχαριστούμε θέρμα. Είναι πολύ και πιο καλά θα κάτσουν μέσα σας αν το διαβάσετε παρά να το πω το ένα μετά από το άλλο. Ευχαριστώ τέλος τους συνεργάτες μου και όλη την ομάδα που εργάζεται για την υλοποίηση του προγράμματος και ξεχωριστά την Κοραλία Σωτηριάδου που στέκεται πάντα δίπλα μου. Φυσικά και όλους εσάς που
βρίσκεστε σήμερα εδώ και στηρίζετε με την παρουσία σας αυτή τη μεγάλη γιορτή του πολιτισμού. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε με ερωτήσεις που τυχόν θέλετε να κάνετε και στη συνέχεια θα περάσουμε έξω να πούμε ένα κρασί. Ευχαριστώ. Θέλει μπορεί να σηκώσει το χέρι του και να πάρει μικρόφωνο. Γεια σας, εδώ. Εδώ κύριε Θεοδωρόπουλε. Ναι. Καλησπέρα, καλή αρχή. Θα θέλατε να μας δώσετε λίγο τα οικονομικά στοιχεία, δηλαδή ποιο θα είναι φέτος το κόστος του φεστιβάλ, αν ο προϋπολογισμός σας αρκεί και αν σκοπεύετε να ζητήσετε πλέον χρήματα από το Υπουργείο, μιας και υπουργός εδώ είναι παρούσα. Και ένα δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν έχετε χρέη και αν σκοπεύετε αυτά κάποιο να τα καλύψετε. Ευχαριστώ. Επειδή και ευτυχώς η κυρία Παπαδιαδόπουλου έχει διαχωριστεί η διοίκηση από το καλλιτεχνικό εδώ και ένα χρόνο, για τα οικονομικά θα ήθελα να παρακαλέσω τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Πέτρο Σαβριανό, να έρθει να απαντήσει σε τέτοια θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Όπως ξέρετε, συνήθως ο προϋπολογισμός δεν είναι αρκετός για να καλύψει ένα καλλιτεχνικό όραμα. Το ποσό που είναι στη διάθεσή μας συνολικά για τη λειτουργία της εταιρείας και για τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες και για το Λιπηδαύρο είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ελπίζουμε ότι θα αναζητηθούν άλλες πηγές. Δεν θα ήθελα να φέρω σε δύσκολη θέση την Υπουργό και να τη ζητήσουμε πρόσθετη βοήθεια. Υπάρχει μια προοπτική χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να περιστήλουμε τις λειτουργικές δαπάνες στην ακρότατη δυνατή μας ικανότητα. Θέλω όμως να ελπίζω ότι το φεστιβάλ θα ανταποκριθεί πλήρως στις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στους καλλιτεχνικούς συντελεστές και ότι θα βοηθήσουμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή να υλοποιήσει το καλλιτεχνικό του όραμα. Εγώ θα έλεγα συμπληρωματικά από τη δική μου σκοπιά της καλλιτεχνικής διεύθυνσης ότι συνειδητοποιώ εδώ και ένα χρόνο ότι αν υπάρχει καλό γούστο και αρκετά λεφτά, μπορείς να κάνεις περισσότερα. Άκουσα. Ναι. Η κυρία Μαρία την Καράκη. Πότε ξεκινάμε, πότε ολοκληρώνονται, αν έχετε για την Επίδαυρο καθορίσει πότε θα γίνει κάθε παράσταση. Ναι. Ξεκινάμε, όπως σας είπα, πρώτα με το προ-φεστιβάλ 22 με 28 Μαΐου και από 1η Ιουνίου ξεκινάει το Ηρώδιο. Για την ακρίβεια, την τελευταία μέρα του Μαΐου, τη λυρική σκηνή και τελειώνει τις πρώτες δύο μέρες του Αυγούστου. Γιατί θα είναι μια ωραία συνεργασία που μας άρεσε, που θα έρθει το El Sistema με χορδίες και μουσικούς και Έλληνες, παιδιά, από πρόσφυγες. Και μου αρέσει πάρα πολύ που θα κλείσουμε έτσι. Εδώ η Πειραιώς θα ξεκινήσει 1η Ιουνίου και θα κρατήσει 1,5 μήνα. Η Επίδαυρος ξεκινάει 31 Ιουνίου και
Τι, 30 πιάνει. Ευχαριστώ πολύ. 30. 30 γιατί είναι Παρασκευή και παίζουμε στην Επίδαυρο Παρασκευή και Σάββατο. Θα ξεκινήσει από εκεί με μια επανάληψη, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να βάζουμε μέσα σημαντικές παραστάσεις που έχουν ξαναπληκτεί στο φεστιβάλ. Αλλά εγώ θα ήθελα, αλλά αυτό πιο μελλοντικό, στην πορεία να διαλέγουμε με κάποια επιτροπή 2-3 τις καλύτερες παραστάσεις του χειμώνα, έτσι ώστε τιμώντας θες να τις φεαβάζουμε στο φεστιβάλ. Αλλά όλα αυτά δεν μπορούν να γίνονται μέσα σε μια χρονιά. Θα ξεκινήσει λοιπόν με τους 7 επιθύμας και θα τελειώσει με αυτή τη μεγάλη γιορτή, με μουσική, χορό, με πολύ πολλά συγκροτήματα από όλο τον χωριά, με πάνω από 250 χορευτές, τραγουδιστές, μουσικούς. Τι άλλο άφησα. Η μόνη παράσταση που θα μετακινηθεί και θα πάει το Σεπτέμβριο είναι η παράσταση του Αμίντα, του συγχωρημένου του Σπύρου Βαγγελάτου, για ένα και μοναδικό λόγο, γιατί η κόρη του, η Κατερίνα, η οποία θέλει να επιμεληθεί την επανάληψη, την παράσταση, έχει πρόβες και δεν θα μπορούσε να γίνει τώρα. Και τιμώντας τον Σπύρο Βαγγελάτο, δεν γίνονται να το πείσουμε απ' έξω. Ναι. Καλή επιτυχία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, η επιλογή των συγκεκριμένων παραγωγών, των φετινών παραγωγών του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, με ποιο σκεπτικό έγινε, πώς επελέγησαν και αν θέλετε μου απαντάτε και αν έγιναν και κάποιες παρεμβάσεις για κάποιες συγκεκριμένες παραγωγές να ανταχθούν στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιάννης Γαβρίλης, χαίρετε. Ναι. Νομίζω ότι δεν μου ταιριάζουν οι παρεμβάσεις. Δεν έχει γίνει καμία. Καμιά καλή γνώμη ακούω, αλλά παρεμβάσεις δεν ακούω. Δεν νομίζω ότι γίνομαι κακός και άμα δώσεις τέτοιο θάρρος, μετά γίνονται περισσότερες. Οπότε το κόβεις από την αρχή και τελειώνει αυτό το θέμα. Που δεν γίνανε, δεν θεωρώ ούτε τι θυμάμαι. Δεν αξίζει τον κόπο να το πω. Νομίζω ότι το σκεπτικό των παραστάσεων, το τι είναι η παραστάση στο κάθε χώρο, βγαίνει, φαντάζομαι ότι βγαίνει, μέσα από το κείμενο που διάβασα πριν. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η ομάδα με την οποία δουλεύω, γιατί πιστεύω σε αυτή την έννοια, που είναι η Δήμητρα Κονδυλάκη, στο σύγχρονο ελληνικό θέατρο, και που ταυτόχρονα, επειδή είναι πολύ δουλευταρό, της έβαλα και όλο το εκδοτικό να το πάρει πάνω της. Η Στεριανή Τσιτσιλώνη, που είναι για τον χορό, ο Ματίας Φον Χάρτς, που είναι συνέχεια εδώ ανάμεσά μας, συχνά, που είναι για το διεθνές ρεπερτόριο και που μας βοηθάει και σε άλλα πράγματα, όπως είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε, να φέρουμε ξένους διευθυντές φεστιβάλ, πάμε δηλαδή και μαζί σε κάποιες σημαντικές εκδηλώσεις όπως η πρεμιέρα που έγινε του Ρωμαίου Καστελούτσιου που είχαν συγκεντρωθεί και όλοι οι διευθυντές των Φεστιβάλ της Ευρώπης για να δούνε την πρεμιέρα και έτσι είχαμε πάρα πολύ ωραίες έμπνες συναντήσεις ακόμα και με τον Γιάν Φάμπρ που είναι εκεί πέρα που πήγαμε στην Αβέρσα και πολύ θα ήθελα να συνεργαστούμε μαζί κάποια στιγμή κιόλας. Ναι. Ένα μικρόφωνο. Προς το κέντρο. Ανέβα λίγο ακόμα. Στήριψε δεξιά. Χαίρετε, καλή επιτυχία και από μένα. Ήθελα μία ερώτηση μάλλον για τον κύριο Σταυριανίδη και μία για εσάς. Σταυριανό. Πέτρος Σταυριανός. Διακριτικός και αθόρυβος για αυτό το όνομα που έγινε. Ο προϋπολογισμός, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά, είχε έντονα. Δεν έχω ξανακούσει διψήφιο νούμερο προϋπολογισμό για το ελληνικό φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα, αν κάνω λάθος, να υπάρχει μια διευκρίνηση για τα ποσά που διαδίδονταν μέχρι τώρα. Ένα αυτό.
Και δεύτερον, το πολύ σημαντικό των διεθνών συμπαραγωγών, δηλαδή μάλλον των συμμετοχών του φεστιβάλ σε διεθνείς συμπαραγωγές, διαθέτει χρήματα, δηλαδή με ποια μέσα συμβάλλει το ελληνικό φεστιβάλ σε αυτή τη σύμπραξη. Ευχαριστώ. Θα χρησιμοποιήσω μία φράση της Λιδίας Πονιόλου. Ξύσαμε και τον πάτο του Βαρέλιου. Έχουμε την απόλυτη υποστήριξη από το Υπουργείο Πολιτισμού. Συνάδελφος είναι, ξέρει πάρα πολύ καλά τις ανάγκες. Αυτό μπορώ να πω από την πλευρά του καλλιτεχνικού διευθυντή, αν κάτι θέλει να σημειώσει ο κύριος Πέτρος Σταυριανός, ας έρθει. Δεν ήμουν ασαφής, το ποσό των 10 εκατομμυρίων είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του ελληνικού φεστιβάλ, δηλαδή για τα έξοδα μισθοδοσίας, για την ταπάνη προμήθειας του εξοπλισμού, για την πληρωμή των προμηθευτών και για την καλλιτεχνική παραγωγή. Επίσης, δεν ξέρω αν σας εξέπληξε ο αριθμός, αλλά είναι σαφώς πολύ χαμηλότερος από τα δεδομένα τα σημερινά, από προϋπολογισμούς για νεόδωρους προηγούμενων ετών. Για το καλλιτεχνικό έργο, ο προϋπολογισμός κυμαίνεται γύρω στο ποσό των 4 εκατομμυρίων. Ελπίζουμε να το διευρύνουμε κιόλας και να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις φιλοδοξίες μας, οι καλλιτεχνικές και όλες τις δραστηριότητες. Εδώ θέλω να συμπληρώσω, το είχα πει και στην πρώτη συνέντευξη τύπου που εδώ είχε γίνει πάλι πέρσι, ότι το ποσό το περσινό ήταν το ίδιο που είπε τώρα ο κύριος Σταυριανός, ήταν 4 εκατομμύρια, αλλά συζητήσαμε τότε με τον πρόεδρο τον Αντωνακόπουλο και το δέχτηκα, πρώην πρόεδρο, και το δέχτηκα να μειωθεί, όχι απλώς το δέχτηκα, θα εξηγήσω, να μειωθεί κατά 1 εκατομμύριο, έτσι ώστε να δοθούν χρέη σε διάσους οι οποίοι ήταν απληρούντοι. Και ήταν και ένα όρο του κόσμου ότι για να αναλάβω δεν θα υπάρχουν χρέη σε συμμετέχους μου. Οπότε ξαναγυρίσαμε σε αυτό που ήταν και πέρσι. Συγγνώμη, το αρχικό. Τα υπόλοιπα 6 είναι λειτουργικά. Τα υπόλοιπα 6 περίπου είναι λειτουργικά, αλλά αυτά ναι, εντάξει. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί και εσωτερικά να τα μετακινήσει, γίνονται και μπορούν να γίνουν και τέτοια. Ό,τι επιτρέπει το περίφημο μνημόνιο. Παρακαλώ. Χαίρετε. Μιλήσατε για το θέατρο Ολύμπια. Θα κάνετε κάποιες παραστάσεις εκεί και αφήσετε και ένα υπονοούμενο ίσως για μια αξιοποίηση του. Θέλετε μια πιο μόνιμη συνεργασία, σχέση με το θέατρο Ολύμπια, το φεστιβάλ. Και επιτρέψτε μου, ίσως χρειαστεί πάλι ο κύριος Σταυριανός μια διευκρίνηση. Αν το καλλιτεχνικό, για το καλλιτεχνικό έργο, ο προϋπολογισμός είναι 4 εκατομμύρια ευρώ, το κόστος δηλαδή του καλλιτεχνικού έργου, παύλα φεστιβάλ για φέτος, πόσο είναι, δηλαδή, πόσο είναι αυτά τα χρήματα που θα αναζητήσετε. Άλλα 4, λιγότερα. Όχι τέτοια μεγάλα ποσά, δεν υπάρχει περίπτωση να δοθούν. Θα μας στηρίξει σε κάποιες δράσεις μας στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ψάχνουμε για χορηγίες, έχουμε βρει μικρές, έχουμε μπροστά μας καιρό. Ακόμα δηλαδή έχουμε μπροστά μας 2 μήνες για να ξεκινήσουμε παραστάσεις. Οπότε είναι ένας τέτοιος συνδυασμός. Ως προς το θέατρο Ολύμπια, επειδή υπάρχει και πολύ καλή συνεργασία με τον Γιώργο Κουμεντάκη, έτσι μας άφησαν για 2 μήνες τον χώρο με όλο τον εξοπλισμό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Πολύ σημαντικό μια τέτοια παραχώρηση. Βεβαίως, αλλά πιάνουμε μια ιδέα τώρα, μια σκέψη η οποία θα έπρεπε να πατάει κάπου, ενώ είναι σκέψεις. Αυτό που δεν είναι υπονοούμενο, δεν είμαι το να τα λέω. Οπότε οι σκέψεις που υπάρχουν, θα μπορούσατε, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να πιάσω αυτό το θέμα, να σας απαντήσω, οπότε πιάνει και το Ολύμπια. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και με απασχολεί το διάστημα που είμαι. Θεωρώ κρίμα μεγάλο ότι οι παραστάσεις παίζονται μόνο για 2 ή 3 παραστάσεις. Δηλαδή δουλεύουν οι καλλιτέχνες για 5-6 μήνες, περισσότερους κανονικά, γιατί ο σκηνοθέτης το δουλεύει στο μυαλό του, μιλάει με συνεργάτες του, παραγγέλνει μετάφραση και πάει λέγοντας, μιλάω και ο σκηνοθέτης. Και μετά παίζονται 2 μέρες. Την πρώτη μέρα όλοι έχουν αγωνία αν θα τα πούνε, αν θα παίξουν οι ηθοποιοί. Ο σκηνοθέτης έχει την αγωνία αν θα γίνουν όλα καλά.
Τη δεύτερη μέρα που μπορεί να δει καθαρά την παράσταση ο σκηνοθέτης, η ηθοποιοί είναι κουρασμένοι. Και τρίτη δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι ένα πολύ μεγάλο κρίμα αυτό, οι παραστάσεις να μην γίνονται. Σε όλο τον κόσμο, αλλά αλλιώς είμαστε, εντάξει. Αλλά μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα, να μετακινήσουμε. Σε όλο τον κόσμο, ο κάθε θείασος που θέλει να κάνει μια παράσταση, έχει προγραμματίσει τι θα την κάνει την παράστασή του. Δεν παίρνει ένα χι ποσό. Και δεν είναι οικονομικό το θέμα, γι' αυτό και δεν το βάζω. Παίρνει ένα χι ποσό και τέλειωσε. Είναι πολύ μεγάλο κρίμα. Αυτό λοιπόν εμένα με απασχολεί, το συζήταγα με τους θειάσους, έναν-έναν. Μπορέσαμε να κάνουμε αυτό που λέω, κάποιες παραγωγές, κάποιοι κάτι να θέλουν να τις κάνουν τις παραστάσεις του μετά. Του χρόνου πιστεύω θα είμαστε ακόμα πιο οργανωμένοι, έτσι ώστε να μπορούμε να βοηθάμε κι εμείς να στηρίζουμε, είτε με χώρο, μακάρι να επισκευαστεί εδώ, που επίσης υπουργός το έχουμε συζητήσει και ξέρει τα προβλήματα από τον αντίλαλο, μέχρι άμα βρέξει πρέπει να γίνει διάλειμμα, αλλά ευτυχώς στην Ελλάδα οι βροχές δεν κρατάνε πολλή ώρα, να βοηθάει ο αιωτικός ουρανός σταθερά, και πάει λέγοντας, έχει ανάγκη από απομόνωση, από πολλά. Γίνονται συζητήσεις, αλλά δεν θα ήθελα πράγματα, δεν κάνω ποτέ να λέω πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει, να τα αναγγείλω, ότι θα γίνουνε. Δεν μ' αρέσει το θα. Γεια σας, καλή αρχή και από μένα. Ήθελα να σας ρωτήσω, μάλλον ήθελα να αναφερθείτε, αν είναι δυνατόν κάπως εκτενέστερα, σε αυτό που είπατε στην αρχή, ποια είναι τα καινούργια πράγματα που σκοπεύετε να θεσμοθετήσετε, να παγιώσετε, μάλλον είναι η πιο σωστή λέξη, μέσα από το κατά τη διάρκεια του θεσμού του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβλου. Για μένα τα δύο καινούργια που φέρνουμε και τα θεωρώ ότι αν γίνουν καλά, γιατί η πρώτη χρονιά είναι πιλωτικά, πιλωτικό είναι, πάντα τα αντιμετωπίζω πιλωτικά, το κάθε ένας οδηγεί σε επόμενα βήματα και σκέψεις. Όπως ακόμα και το περσινό που είπα, το φεστιβάλ που ήταν σωστικό, ταυτόχρονα ήταν ένα ωραίο πεδίο δράσης να καταλάβω πολλά πράγματα. Και κάποια από αυτά να κρατήσω, κάποια να μετακινήσω και πάει λέγοντας. Τα δύο θεωρώ που με αφορούν πάρα πολύ, πάνω απ' όλα, είναι το Λύκειο Επιδαύρο και το Άνοιγμα στην Πόλη. Δίνω πολύ μεγάλο βάρος εκεί και με την Τζορτζίνα Κακουδάκη που δεν την ανέφερα πριν στους συμβούλους και τον Νίκο Βασιλείου που είναι για τη μουσική. Η Τζορτζίνα ή η Τζο, που πολύ την ξέρετε ως Τζο, είναι υπεύθυνη για το εκπαιδευτικό και το έχει πάρει πάνω στις πλάτες της το εκπαιδευτικό και κάνει σπουδαία δουλειά. Το ένα λοιπόν είναι το Λύκειο Επιδάβρου που είναι πολύ καλά δρομολογημένο και θα γίνει. 100%, γιατί ήδη είναι κλεισμένα από ξενοδοχεία μέχρι τα πάντα. Το μόνο που είναι ακόμα ανοιχτό είναι το πόσους σπουδαστές θα βάλουμε. Για τον απλούστατο λόγο ότι λίγοι στις 30 Απριλίου οι αιτήσεις, και το λέω έτσι για να το ξέρουν όσοι ενδιαφέρονται, είχαμε βάλει για πλάνο για φέτος 100, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 150 αιτήσεις και θα ξεπεράσουν και τις 200, οπότε θα έχουμε και την πολυτέλεια της επιλογής. Το δεύτερο είναι το άνοιγμα της πόλης, στην πόλη. Το φεστιβάλ ανοίξει στην πόλη. Και από τη στιγμή που ανοίξει στην πόλη, εγώ έτσι κι αλλιώς θέλω να βγούμε και από τα τείχη τα δικά μας που είναι το Ηρώδιο και η Πειραιώς. Να έρθουμε πιο κοντά στους πολίτες. Το θεωρώ ως αρχή μου θεατρική, ότι πρέπει να ανοιγόμαστε στην κοινωνία, να φουγκραζόμαστε την κοινωνία. Δεν να πάμε απλώς μια παράσταση. Αυτό μπορεί και να γίνεται, δεν είπα ότι δεν γίνεται. Είναι πώς συνδεόμαστε με performers, με πολίτες, με δράσεις. Ήδη κάνουμε αρκετά τέτοια φέτος. Αυτά θα έλεγα. Δεν περιφρονώ καθόλου, ούτε το Ηρώδιο. Μου ζητήσατε να πω τα δύο πιο σημαντικά. Εγώ είπα τα δύο πιο σημαντικά. Θεωρώ επίσης ότι έχει ενδιαφέρον, από τίποτα άλλο, έχει ενδιαφέρον ότι η Μικρή Επίδαυρος στρέφεται πάνω στο αρχαίο δράμα. Δεν είναι δηλαδή πολύ καλές σκόρπιες διάφορες εκδηλώσεις, το ίδιο έκανα και εγώ πέρσι. Έβαλα πολύ ωραία ένα τραγουδιστή, ένα συνθέτη, μία παράσταση και πάει λέγοντας.
ότι ενώνεται μαζί με τη Μεγάλη Επίδαυρο, την αντιμετωπίζω ως ενιαίο και παίζονται παραστάσεις με έργα αρχαίου δράματος ή με αφορμή έργα αρχαία και με αφορμή και την θεματική που θα βάζουμε. Και στο Ηρώδιο μου αρέσει πάρα πολύ έτσι να έχει την κλαβουριά του, το κλασικό του. Δηλαδή πολύ μουσική, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αλλά εκεί να σας πω είναι και εκεί πάλι οικονομικό το θέμα. Δεν είναι θέμα αν έκανα ή δεν έκανα, πόσο κάναμε εδώ καλές επιλογές. Είναι ότι αν είχαμε μόνο για το Ηρώδιο, έτσι να μιλήσω συγκεκριμένα, 1 εκατομμύριο παραπάνω, θα μπορούσαμε να φέρουμε άλλες 3, έχουμε φέρει κάποιες, μεγάλες ορχήστρες από το εξωτερικό, κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά. Είμαι εδώ και ο πρόεδρος του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών και τον ζει και τον αφορά και μου, επειδή τον ενδιαφέρει και πολύ η μουσική, αλλά και ως πρόεδρος, και μία όπερα. Αυτά είναι πάνω από 1 εκατομμύριο, αυτά τα 4 που σας είπα μόνο. Μακάρι να βρίσκαμε κι εμείς, όπως έχει το Μέγαρο, τον άγνωστο χορηγό. Δεν έχουμε. Άλλος. Κύριε Θεοδωρόπουλε, καλή επιτυχία να έχετε. Θα ήθελα να ρωτήσω, αν θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα όσον αφορά το συμβολισμό των τριών μυθικών πλασμάτων που βρίσκονται από πίσω σας. Τι συμβολίζει δηλαδή για το φεστιβάλ και αυτό. Αριστερά είμαι εγώ. ήταν μια πολύ ωραία ιδέα, να σας πω όλη την αλήθεια. Ήταν μια πολύ ωραία ιδέα το μεσαίο της Ιφηγένειας που κάνει τα γραφιστικά και τα εικαστικά. Εγώ της είπα, θέλω να μου φέρεις άλλη δύο. Το πίστευε και το υποστήριζε πάρα πολύ. Και της είπα, θέλω άλλη δύο ιδέες. Έφερε και τις άλλες δύο. Οπότε είπα εγώ, και τα 3 θα τα κάνουμε. Αυτό είναι. Ευχαριστώ. Νομίζω δεν υπάρχει άλλος. Υπάρχει. Α, επανάληψη. Δεύτερη φορά. Δεν είναι δεύτερη φορά. Απλά επειδή δεν πήρα απάντηση στην μία από τις ερωτήσεις που έκανα την πρώτη φορά. Και επειδή πανήθατε κι εσείς, είπατε ότι πέρυσι διαθέσατε 1 εκατομμύριο για να μην έχετε χρέη. Μία από τις ερωτήσεις που είχα κάνει είναι αν έχετε χρέη και αν τα έχετε καλύψει. Δεν έχουμε χρέη από πέρυσι. Εχθές, μιλώντας με το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, μου διαβεβαίωσαν ότι έχετε χρέη πάνω από 2 εκατομμύρια προς το ΤΑΠΑ σε σχέση με το Ηρώδιο και την Επίδαυρο. Μου το επιβεβαίωσαν επισήμως και γραπτός. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική άποψη. Και ένα δεύτερο πράγμα. Όχι, δεν έχω, γιατί συναντήθηκα κι εγώ πριν από μερικές μέρες για άλλο λόγο που θα συνεργαστούμε με την πρώτη φορία αρχαιοτήτων. Και αυτό που έχω να πω ότι υπάρχει εδώ και 30 χρόνια ή 20 ένα χρέος προς το ΤΑΠ που έχει να κάνει με ενοικιάσεις χώρων του. Πιστεύω ότι η λύση θα βρεθεί και είμαι σίγουρος από την Υπουργό Πολιτισμού και την υπηρεσία που είναι μέσα στο Υπουργείο της. Πιστεύω. Αυτό. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάποιο άλλο χρέος. Όχι, δεν μπορώ να πούμε εμείς να δώσουμε από τα 4 εκατομμύρια τα 30 χρόνια του Φεστιβάλ Αθηνών που χρωστάει. Άρα δεν μπορώ να κουβαλάω τέτοια βάρη. Και έχουν καλή προαίρεση, πρέπει να σας πω. Είναι καλή η πρόθεσή τους από το ΤΑΠ. Δεν μας πήγαν στα διαστήρια. Ή τουλάχιστον δεν έχω δει τέτοιο. Ευχαριστώ. Γι' αυτό λέω πρέπει να βρεθεί λύση, γιατί πραγματικά η πρόθεση δεν δημιουργεί εμπόδια. Ό,τι ζήτησα για φέτος, χώρους μου το δίνουμε. Ωραία. Μπορούμε να περάσουμε έξω να πούμε ένα κρασί. Ευχαριστώ.